Μία έξυπνη. Μία έξυπνη φωλιά για την Πέρδη. Πάρα πολύ ωραία. Νικολετίτσα, μπορείς να μας πεις τι θα χρειαστούμε, τι είναι αυτό? Ηχείο. Και τι ακούγεται από το ηχείο? Τα τραγούδια σεισμών. Πολύ ωραία. Και αυτό εδώ τι είναι? Ένα φωτάκι. Και τι θα κάνει το φωτάκι όταν κάνει σεισμό? Θα ανάβει σεισμό. Θα ανάβει, πολύ ωραία. Και αυτό εδώ πέρα τι είναι? Μάικρο. Και τι το κάνουμε αυτό? Μπράβο, το συνδέουμε με αυτό εδώ, αφού πρώτα το προγραμματίσουμε στον υπολογιστή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βάλαμε το ηχείο. Τώρα, Κατερινούλα, τι θα βάλουμε? Το κουμπάκι. Το κουμπάκι. Το λαμπάκι. Σε ποια υποδοχή? Σε αυτό. Πώς κατάλαβες ότι θα πάει εκεί, Κατερινούλα? Ότι έχει το κόκκινο χρώμα. Πολύ ωραία. Τέλεια, ακούστηκε και το κλικ. Στον υπολογιστή μας φτιάξανε αυτό το κώδικα. Όταν ανάβουμε τη συσκευή, το φωτάκι είναι σωστό. Και όταν το micro μπιτυνθεί, το φωτάκι ανάβει και αρχίζει να παίζει το τραγούδι μας και στην οθόνη του micro beat εμφανίζεται η λέξη σως. Πάμε να το δούμε. Τώρα που θα το βάλουμε αυτό που φτιάξαμε, κάτω? Κάτω στη φωλιά της Μπέρντι. Από τη φωλιά της Μπέρντι, πολύ ωραία. Αλλά πρώτα τι πρέπει να κάνουμε για να ξεκινήσει να δουλεύει? Κουμπί. Πολύ ωραία, να πατήσουμε το κουμπί. Σηκώνω εγώ τη φωλίτσα, βάλτε το εσείς εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Και θέλω η Κασανδρούλα να κρατάει λίγο το λαμπάκι έτσι για να φαίνεται στους φίλους μας. Έτσι. Πολύ ωραία. Απλά κράτα το εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, Μάξιμε, θα μας κάνεις λίγο ένα σεισμό? Μα και το δυνατό γιατί θα... Μαζί με αυτό, μπράβο, άρχισε να το κουνάς. Γεια σου! Πάμε να χορέψουμε! Οπότε τώρα που η Μπέρντι ακούει ότι γίνεται σεισμός, τι μπορεί να κάνει, παιδάκια? Να πετάξει και να φύγει από τη φωλιά για να γλιτώσει. Πάρα πολύ ωραία. Για πείτε στους φίλους μας, ήταν εύκολο? Ναι. Τέλεια, για να δούμε τι θα σκεφτούν κι αυτοί, τι θα φτιάξουν στη φωλιά τους.